Η σχεδιασμένη εισβολή ακροδεξιών αντιδραστικών δυνάμεων στο Καπιτόλιο, αλλά και ο τραγέλαφος που προηγήθηκε στις αμερικάνικες εκλογές, εκθέτουν όλους όσους πέφτουν από τα σύννεφα για τη λεγόμενη αμερικάνικη δημοκρατία. Αυτή των δεκάδων πολέμων, διαμελισμών χωρών, πραξικοπημάτων, ανατροπών εκλεγμένων κυβερνήσεων με αιματοχυσίες λαών, τόσο με ρεπουμπλικάνους όσο και δημοκρατικούς. Και με τους δυο, ο αμερικάνικος λαός βιώνει διαχρονικά εκμετάλλευση, ανεργία, καταστολή, ρατσισμό. Το βάθος της ύψης μιας κοινωνίας σε βαθιά παρακμή βρίσκεται πέρα από τη διαχείριση Τραμπ, ενώ πολύ σύντομα θα διαψευστούν και όσοι καλλιεργούν ψεύτικες ελπίδες για φιλολαϊκή διαχείριση Biden, ισχυριζόμενοι και ότι θα βάλει φρένο στην τουρκική επιθετικότητα. Τα περί τραμπισμού δεν μπορούν να απενοχοποιήσουν το ίδιο σάπιο καπιταλιστικό σύστημα, με τις αγιάτρευτες αντιθέσεις του την ταξική πόλωση. Όλα αυτά συνδέονται άμεσα με τα οξυμένα προβλήματα της αμερικάνικης οικονομίας, την αμφισβήτηση της πρωτοκαθεδρίας των ΗΠΑ από την Κίνα, τους οξυμένους ανταγωνισμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι λαοί σε επαγρύπνηση να μην πληρώσουν την κρίση στις ΗΠΑ με νέο γύρο όξυση της επιθετικότητας και κλιμάκωση των υπεριαλιστικών σχεδιασμών.